Η Μεγάλη Βρετανία προετοιμάζεται για το επόμενο στάδιο αποκλιμάκωσης των μέτρων. Με το άνοιγμα των εμπορικών καταστημάτων και την αύξηση χωρητικότητας στα μέσα μεταφοράς, η χρήση της μάσκας θα είναι υποχρεωτική σε μετρό, λεωφορεία και κάθε μέσο από τις 15 Ιουνίου. Δεν μιλάμε για χειρουργικές μάσκες, τις οποίες πρέπει να κρατήσουμε για τους εργαζόμενους στην υγεία, αλλά μιλάμε για μάσκες κάλυψης προσώπου που μπορείτε να φτιάξετε και στο σπίτι. Θα υπάρχουν εξαιρέσεις στην υποχρεωτική χρήση, όπως για μικρά παιδιά, ανθρώπους με κινητικά προβλήματα και όσους έχουν αναπνευστικά προβλήματα. Αλλά μπαίνοντας στην επόμενη φάση, κάνουμε αυτό που έχουν κάνει και οι άλλες χώρες στα μέσα μεταφοράς. Η Μεγάλη Βρετανία, δεύτερη σε αριθμό νεκρών στον κόσμο, κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω από 7,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε ειδικό τηλεμαραθώνιο, προκειμένου να εμβολιαστούν πάνω από 300 εκατομμύρια παιδιά για την ελονοσία και την πνευμονία στις φτωχότερες χώρες. Στην Ιταλία τελειώνει το πρώτο κύμα μετάδοσης του ιού. Οι περισσότερες περιφέρειες ανέφεραν μηδενικά ή κάτω από 5 κρούσματα τις τελευταίες 24 ώρες. Όπως συμβαίνει στις περισσότερες χώρες, έτσι και στην Ιταλία, οι ειδικοί λένε πως δεν γνωρίζουν τον ακριβή αριθμό κρουσμάτων, καθώς ο περισσότερος κόσμος δεν έχει εξεταστεί. Στη Γαλλία, η κυβέρνηση αποφάσισε να γιορτάσει διαφορετικά φέτος τη μέρα της Βαστήλης. Δεν θα υπάρξει στρατιωτική παρέλαση παρά μόνο μια λιτή και σεμνή τελετή με όλα τα μέτρα προστασίας. Θα τιμηθούν παράλληλα και οι εργαζόμενοι στην υγεία. Το μόνο που θα γίνει όπως πάντα είναι η παραδοσιακή υπερπτήση των μαχητικών πάνω από το Παρίσι. Την ίδια ώρα στο Μονακό, τα καζίνο προσπαθούν να συνδυάσουν την παράδοση με το σεβασμό της κοινωνικής αποστασιοποίησης ώστε να προσελκύσουν τους πελάτες. Φρουτάκια και τραπέζια ρουλέτας απολυμμένονται συνεχώς, ενώ ειδικές ταμπέλες καλούν τον κόσμο να σέβεται τα μέτρα προστασίας.